Γεια και χαρά σας! Καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Είμαι η Νάγια και εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ. Και όπως θα έχετε δει ήδη από τον τίτλο του σημερινού βίντεο, θα κάνω DNA test. Έχω εδώ αυτό το kit που παρήγγειλα πριν από λίγες μέρες. Και αυτό το βίντεο θα γυριστεί σε δύο διαφορετικές ημέρες, όπως καταλαβαίνετε, γιατί πρέπει να κάνω σήμερα το τεστ, να στείλω τα αποτελέσματα στην Αμερική και να περιμένω περίπου 1,5 μήνα μέχρι να τα λάβω. Εσείς θα τα δείτε όλα σήμερα όμως, γι' αυτό μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος. Πριν ξεκινήσουμε να σας θυμίσω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνετε subscribe, εγγραφή δηλαδή στο κανάλι μου, με βοηθάει πάρα πολύ αυτό, να κάνετε like σε αυτό το βίντεο αν θα σας αρέσει και περιμένω και τα σχόλιά σας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα ανοίξω αυτό εδώ το kit μπροστά σας. Έχει οδηγίες από ό,τι φαντάζομαι πάνω-πάνω. Ναι, έχει ένα χαρτάκι λοιπόν, εδώ με οδηγίες χρήσης. Θα το αφήσω εδώ δίπλα μου για να τα κάνω όλα σωστά, μην κάνω κανένα λάθος και καμιά βλακεία. Έχει αυτό το σακουλάκι. Έχει και δύο φιαλίδια. Δύο φιαλίδια εδώ, στα οποία θα μπει το δείγμα από κάθε μάγουλο. Και αυτές εδώ τις μπατονέτες που θα βάλω μέσα στα φιαλίδια. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνω είναι... να σας πω ότι δεν πρέπει να έχετε καταναλώσει, λέει, τροφή ή καφέ αμέσως πριν. Εγώ έχω φάει περίπου 2 ώρες πριν, έχω πλύνει τα δόντια μου, έχω ξεπλύνει το στόμα μου, οπότε είμαι έτοιμη. Και τώρα θα ανοίξω την πρώτη μπατονέτα και θα πρέπει, λέει, να πάρω δείγμα από το κάθε μάγουλο για 30 με 60 δευτερόλεπτα. Ξεκινάω. Νομίζω είναι αρκετό. Αχ, ξεράθηκε και το στόμα μου τόση ώρα. Λοιπόν, το βάζω μέσα στο φιαλίδιο. Πρέπει να το σπάσω. Okay. Εντάξει, θα κάνω με κομμένη την ανάσα, γιατί έτσι και κάνω λάθος, θα πρέπει να παραγγείλω καινούργιο kit. Λοιπόν, ωραία, το βάζω το πρώτο στη θεσούλα του και πάω στο δεύτερο δείγμα. Έκανε για ένα λεπτό το καθένα. Νομίζω ότι έχει πάρει αρκετό δείγμα DNA. Ανοίγω και το δεύτερο φιαλίδιο. Βάζω την μπατονετούλα και... Ωραία, έσπασε τέλεια. Το κλείνουμε πάρα πολύ σφιχτά. Και τώρα γράφει ότι πρέπει να τα βάλω μέσα σε αυτό το σακουλάκι. Αφού πρώτα το τοποθετήσω σε αυτό εδώ και μετά έχω κλείσει και πάρα πολύ σφιχτά. Να σας πω προκαταβολικά ότι το μόνο που ξέρω για το παρελθόν μου είναι ότι οι γονείς μου γεννήθηκαν στην Αθήνα. Έχουν παππού και μια γιαγιά από την περιοχή της Μεσσηνίας και έχω και ένα παππού από την Κρήτη και μια γιαγιά από τον Πόντο. Από εκεί και πέρα, πίσω στο χρόνο, δεν έχω ψάξει και δεν ξέρω τίποτα άλλο, δεν ξέρω πού μπορεί να υπάρχουν συγγενείς μου. Πόσοι είναι αυτοί κτλ. Θα τα μάθουμε όλα όμως σήμερα. Έχω κλείσει λοιπόν το DNA μου ερμητικά σε αυτά εδώ τα φιαλίδια. Θα μπουν σε αυτό το σακουλάκι πρώτα και μετά σε αυτό εδώ το πλαστικό. Θα ταξιδέψουν στην Αμερική και εσείς σε λίγα δευτερόλεπτα, εγώ σε 1,5 μήνα, θα μάθουμε μαζί τα αποτελέσματα. Είμαι και πάλι εδώ και έχω στο κινητό μου τα αποτελέσματα του τεστ DNA. Πριν τα μοιραστώ όμως μαζί σας, θέλω με αυτή την ευκαιρία να μιλήσουμε λίγο για το ρατσισμό, ο οποίος, παιδιά, θεωρώ ότι δεν πρέπει καθόλου να υπάρχει. Θα σας μιλήσω για δύο πράγματα που μου έμαθαν εμένα οι γονείς μου. Το πρώτο είναι ότι σε καμία χώρα δεν υπάρχουν μόνο κακοί ή μόνο καλοί άνθρωποι. Σε κάθε χώρα θα συναντήσετε και παραβατικές συμπεριφορές και πάρα πολύ νομοταγείς πολίτες και ηθικούς και ανήθικους ανθρώπους. Το θέμα είναι πώς έχει μεγαλώσει ο καθένας, σε ποια οικογένεια και τι μόρφωση έχει λάβει. Και το δεύτερο πράγμα είναι ότι όλοι είμαστε άνθρωποι και όλοι είμαστε ίσοι και αξίζουμε ίσες ευκαιρίες και ίση αντιμετώπιση. Θέλω απλά αυτά να τα έχετε στο μυαλό σας την επόμενη φορά που θα γνωρίσετε έναν άνθρωπο από μια διαφορετική χώρα και θέλω απλά να τον αντιμετωπίσετε έτσι πάρα πολύ θετικά, να το προσπαθήσετε τουλάχιστον. Δεν θα επεκταθώ άλλο στο θέμα γιατί ξέρω ότι μπορεί να υπάρξουν και αντιδράσεις, αλλά θεωρώ ότι αυτά τα πράγματα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να σας τα πω και ήθελα πάρα πολύ να τα μοιραστώ μαζί σας. Πριν περάσω στα δικά μου αποτελέσματα, θα περάσω στα αποτελέσματα της Ελένης Φουρέιρα. Και πώς ξέρω το DNA της Ελένης Φουρέιρα, το ξέρω γιατί το MyHeritage ήταν χορηγός στη Eurovision. Έβαλε λοιπόν αρκετούς τραγουδιστές να κάνουν τεστ DNA και τα αποτελέσματα της Ελένης είναι τα εξής. Λοιπόν, 68,9% είναι Ελληνίδα και Νοτιοϊταλίδα. Ούτε και εκείνη δεν πίστευε ότι θα έχει τόσο υψηλό σκορ, πίστευε ότι περισσότερο θα είναι Βαλκάνια. Και 29,8% είναι μόνο Βαλκάνια και 1,3% είναι εβραϊκής καταγωγής. Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μίξη για την Ελένη Φουρέιρα. Έχω και τη Κατερίνα Ντούσκα τα αποτελέσματα, μιας και εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision, να σας τα πω και αυτά. 70,6% είναι Ελληνίδα και Νοτιοϊταλίδα και εκείνη.
πολύ μεγάλο ποσοστό, 70,6% και 29,4% Βαλκάνια. Έχετε απορία να μάθετε τα δικά μου αποτελέσματα, παιδιά. Εγώ έχω 1, 2, 3, 4, 5 διαφορετικές εθνότητες μέσα στο DNA μου. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρον. Λοιπόν, να σας πω ότι 55,9% είμαι Ελληνίδα και Νοτιοϊταλίδα. 18,2% είμαι Δυτικοασιάτισσα, 15,6% είμαι Βαλκάνια, 7,5% το DNA μου συναντάται στη Μέση Ανατολή, άκου να δεις τώρα, πού να το ξέρω κι αυτό, και 2,8% είμαι Ιταλίδα. Έτσι εξηγείται η αγάπη μου για τις πίτσες και τα παγωτά, φαντάζομαι. Θέλω να κάνουμε μία μικρή ανάλυση σε αυτό, τουλάχιστον όπως το καταλαβαίνω εγώ. Να σας πω ότι βλέποντας το χάρτη, βλέπω ότι όλες οι περιοχές στις οποίες συναντάται το δικό μου DNA είναι οι περιοχές από τις οποίες πέρασε ο Μέγας Αλέξανδρος. Και έτσι, εγώ στο μυαλό μου θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το 55,9% λοιπόν που έχει να κάνει με την Ελλάδα και την Νότια Ιταλία, για μένα έχει απόλυτη λογική, γιατί για την Ελλάδα γνωρίζω. Η Νότια Ιταλία επίσης έχει πάρα πολλά ελληνόφωνα χωριά ακόμη και οι Ιταλοί επίσης πέρασαν και από πολλά νησιά στο Ιόνιο Πέλαγος, οπότε υπάρχει μεγάλη σύνδεση των Ελλήνων με τους Νοτιοϊταλούς. Το Δυτικοασιάτισσα τώρα, και αυτό ίσως να έχει κάποια λογική, γιατί όπως σας είχα πει στην αρχή αυτού του βίντεο, η γιαγιά μου ήταν Ελληνίδα του Πόντου, οπότε προφανώς κάτι συνέβαινε εκεί, στη Δυτική Ασία. Πάμε στα Βαλκάνια. Στα Βαλκάνια δεν έχω ιδέα τι μπορεί να συνέβη, αλλά επειδή η γιαγιά μου είχε στο επίθετό της το είδης και ήταν Πόντια, ξέρω ότι έχουμε κάποιους συγγενείς και στη Θεσσαλονίκη, οπότε εκεί λίγο πάνω από τη Θεσσαλονίκη ίσως κάποια πρόσμιξη ανταλλαγή πληθυσμών είχε συμβεί. Όσο για τη Μέση Ανατολή, το σκέφτηκα και μάλλον έχει να κάνει με το ότι η φήμη αυτή που ακούγεται για τον παππού μου έχει μία λογική και μία βάση. Ο παππούς μου λοιπόν από τη μεριά της μαμάς μου που κατάγεται από την Κρήτη ακούγεται ότι είχε ένα προπροπάππου ο οποίος ήταν πειρατής. Μάλλον όλοι οι προγονείς μου ήταν θαλασσοπόροι και ναυτικοί, γιατί μάλλον ταξίδεψαν και έφτασε η χάρη τους μέχρι τη Μέση Ανατολή. Θα ήθελα πάρα πολύ να το ψάξω αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να δώσεις περισσότερα χρήματα για να σου δώσει το MyHeritage περισσότερες πληροφορίες φυσικά. Μπορεί και να το κάνω, γιατί γενικά δεν έχω άλλες πληροφορίες. Και 2,8 Ιταλοί, είπαμε για την Νότιο Ιταλία. Δεν ξέρω αν έχω σχέση και με κάποιο άλλο μέρος της Ιταλίας. Πολύ θα το ήθελα όμως, δεν με χαλάει τίποτα από όλα αυτά. Τα βρίσκω πάρα πολύ συναρπαστικά τα αποτελέσματα. Να σας πω ότι έκανα αυτό το τεστ DNA με την ελπίδα να βρω και μακρινούς συγγενείς και υπάρχει δυνατότητα στο site του MyHeritage να επικοινωνήσεις κιόλας με ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο DNA με σένα, σε ένα μικρό ποσοστό έστω, και είναι μακρινή σου συγγενής. Βρήκα λοιπόν τρίτα έως πέμπτα, αλλά και πιο μακρινά ξαδέρφια. Έστειλα μήνυμα σε αρκετούς από αυτούς. Δύο κοπέλες μου απάντησαν. Δύο κοπέλες οι οποίες η μία ζει στην Γερμανία και η άλλη ζει στην Αγγλία. Και οι δύο έχουν σχέση με την Πελοπόννησο και την καταγωγή του παππού μου και της γιαγιάς μου. Και τώρα ψάχνουμε να βρούμε ακόμη περισσότερες πληροφορίες για όλα αυτά και ακόμη περισσότερους συγγενείς εκεί στη γύρω περιοχή. Αυτά προς το παρόν είχα να σας πω για το δικό μου DNA. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Περιμένω όπως πάντα τα like σας και τα σχόλιά σας. Αν δεν έχετε εγγραφεί ακόμα στο κανάλι, κάντε το τώρα. Όπως επίσης ακολουθήστε με και στα social media. Φιλιά πάρα πολλά, ευχαριστώ που είδατε αυτό το βίντεο και θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!